φωτιά στην Κερατέα. Βλέπουμε ζωντανή εικόνα. Είναι η Μαρία Σιαμπάνου στο σημείο με την κάμερα του Open. Η φωτιά βλέπουμε ότι απειλεί τις κατοικίες. Ο άνθρωπος με το λάστιχο προσπαθεί να σβήσει με ό,τι μέσο έχει, Μαρία. Ακριβώς, Αδαμαντία, μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά έφτασε ακριβώς δίπλα στην αυλή του σπιτιού. Ακούτε, επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Ακόμα και άνθρωποι με λάστιχα στα χέρια προσπαθούν να ρίξουν συνέχεια νερό. Καταβρέχουν τις αυλές των σπιτιών. Μόλις τώρα φτάνουν και δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Εδώ πέρα υπάρχουν πολίτες οι οποίοι με λάστιχα στα χέρια προσπαθούν να καταβρέξουν τις αυλές. Έχει φτάσει η φωτιά ακριβώς δίπλα από την αυλή των σπιτιών. Βλέπουμε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των κατοίκων και της πυροσβεστικής. Ο αέρας είναι αποπνικτικός, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Εδώ πέρα κάτοικοι προσπαθούν με τους πυροσβέστες να σώσουν τη συγκεκριμένη οικία. Προφανώς υπάρχουν και θελοντές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Επήγες και αέριες δυνάμεις στο σημείο, στην περιοχή της Κερατέας. Με τη φωτιά να βρίσκεται μέσα σε οικισμούς αυτή την ώρα. Εδώ παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και καταγράφουμε τις δραματικές και εναγωνιώδεις προσπάθειες για να μπορέσουν να σβήσουν τη φωτιά, να μην φτάσει εκεί στο μπαλκόνι, στην περιουσία τους. Βλέπουμε τους ανθρώπους με τις μάνικες στα χέρια. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Και ανθρώπους μεγάλης ηλικίας προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, βοηθάνε τους πυροσβέστες με μάνικες όλοι στα χέρια. Ο καπνός είναι αποπνικτικός, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ο αέρας είναι τόσο δυνατός που μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε τις φωτιές, τις φλόγες. Τις φλόγες τις έφτασε μέσα στις αυλές των σπιτιών. Πάσε λίγο, έχει! Όσο βλέπουμε ζωντανή εικόνα με το νερό που καταβρέχουν το σημείο ώστε να μην καταφέρει να πλησιάσει η φωτιά, πυκνός καπνός στην περιοχή. Ήδη υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια, για καταστροφές στην περιοχή της Κερατέας. Παρακολουθούμε ζωντανή εικόνα με τη Μαρία Σιαμπάνου. Θα συνδεθούμε όμως και με το Γιώργο Κρατημένο που επίσης βρίσκεται στο σημείο. Ναι, Αδαμαντία, οι εικόνες που στέλνει αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Ζαΐμης είναι αποκαλυπτικές. Το πόσο δύσκολη είναι αυτή η φωτιά. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά η φωτιά πέρασε από το σημείο που βρισκόταν νωρίτερα, στην πλαγιά που βρισκόταν νωρίτερα και ανέβηκε και έφτασε στα όρια της αυλής κάποιων σπιτιών. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πριν από λίγο είδαμε ένα ελικόπτερο να επιχειρεί και να προσπαθεί να περιορίσει τη φωτιά. Αυτό ακούγαμε να λέγανε νωρίτερα οι αστυνομικοί στους κατοίκους, ότι υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα, η φωτιά θα επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κινδυνεύσουν άνθρωποι. Το είδαμε αυτό μπροστά στα μάτια μας. Βλέπετε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε μετακινηθεί από το σημείο που βρισκόμαστε νωρίτερα. Ήρθε και μας βρήκε η φωτιά και βλέπετε ότι καίει ανεξέλεγκτα αυτή τη στιγμή. Πλησιάζει, έχει περικυκλώσει ένα σπίτι. Γίνεται μια προσπάθεια να σταματήσουν τη φωτιά. Βλέπουμε μια υδροφόρα στο βάθος. Μας καλούν εδώ να πάμε μπροστά πίσω, καθώς η φωτιά, βλέπετε, κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Δεν ξέρω, φοβάμαι ότι η φωτιά θα περάσει το δρόμο και θα συνεχίσει να το καταστροφικό της έργο. Βλέπετε ποια είναι η εικόνα. Φυσάει αυτή τη στιγμή πολύ. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Καίει τα πάντα, δεν αφήνει τίποτα. Συνεχίζει να επεκτείνεται και βλέπετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτή τη στιγμή η φωτιά να περάσει πάνω από τον δρόμο. Αν περάσει πάνω από τον δρόμο, υπάρχουν και άλλα σπίτια, υπάρχει μεγαλύτερος ο κίνδυνος και πρέπει με γρήγορο βήμα να απομακρυνθούμε, γιατί ο αέρας φυσάει προς τα πάνω μας, Αδαμαντία. Έτσι, ανάλογα με τις ρηπές του ανέμου, καταλαβαίνουμε ότι μετακινείται. Μας φωνάζουν και οι αστυνομικοί πιο πίσω. Και η φωτιά, ναι. Να προσέχετε και εσείς για την ασφάλειά σας, προφανώς, με τον Δημήτρη Ζαΐμη. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο Γιώργος Κρατημένος στο ρεπορτάζ, τον ακούμε με μία απόσταση ασφαλείας, Γιώργο, γιατί βλέπουμε το καταστροφικό έργο αυτό της πυρκαγιάς. Ισχυρή άνεμη στο σημείο, στην περιοχή. Φυσικά υπάρχει κινητοποίηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο βλέπουμε ότι συνεχίζεται η φωτιά να κατακαίει την περιοχή. Βλέπεις, Αδαμαντία, πόσο γρήγορα η φωτιά επεκτάθηκε, πόσο γρήγορα άρχισε να απειλεί και άλλα σπίτια. Πόσο γρήγορα, πόσο κοντά βρίσκεται στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Είναι 50-60 μέτρα μακριά μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Στο βάθος πίσω από τον καπνό υπάρχουν πυροσβέστες
με μια υδροφόρα που προσπαθούν να ρίξουν νερό και να τη φρενάρουν την φωτιά εκεί. Όχι, αυτό δεν είναι δικό μας. Μας μιλάνε οι αστυνομικοί εδώ που προσπαθούν να απομακρύνουν τους κατοίκους. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τους έλεγαν ότι είναι πολλά τα ξερά χόρτα, είναι μεγάλος ο κίνδυνος, η φωτιά να επεκταθεί γρήγορα. Πρέπει να απομακρυνθούν. Νωρίτερα είδαμε ανθρώπους να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά με λάστιχα. Οι περισσότεροι έχουν απομακρυνθεί. Πριν από λίγη ώρα έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από τα σπίτια που βρίσκονται πάνω μας. Και τώρα μας ενημερώνει, μας κάνει μια έκκληση ο αστυνομικός εδώ της περιοχής για να απομακρυνθούμε και να πάμε πιο πίσω. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Ακούω ένα ελικόπτερο να έρχεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό το έργο των ελικόπτερων. Με τις στοχευμένες ρήψεις τους φρενάρουν, σταματούν την φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι θα επιχειρήσουν γρήγορα εδώ. Βλέπετε αυτή τη στιγμή. Έκανε μια ρήψη νερού μέσα πάνω στο σπίτι και δίπλα από το σπίτι για να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας έτσι ώστε να μην πάρει φωτιά το σπίτι. Για την ώρα βλέπουμε και έναν πυροσβέστη εκεί να ρίχνει νερό. Προσπαθεί να σώσει αυτή την περιουσία. Ας ελπίσουμε ότι θα σωθεί. Ωστόσο η φωτιά περιμετρικά συνεχίζει να καίει τα πάντα στο περασμά της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε πυροσβέστες με μια υδροφόρα της τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουν ρήψεις νερού. Είναι πολύ σημαντικό η φωτιά να μην περάσει πάνω από το δρόμο που υπάρχουν και άλλα σπίτια, υπάρχει και άλλη βλάστηση, και να σταματήσει η φωτιά να φρενάρει σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να σου πω, Αδαμαντία, ότι το μέτωπο το δυτικό που λέγαμε νωρίτερα συνεχίζει να καίει. Φαίνεται όμως ότι εκεί έχουν παραταχθεί πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις, πολλά οχήματα της πυροσβεστικής με πυροσβέστες και την έχουν σταματήσει. Δεν την επιτρέπουν να επεκταθεί περισσότερο. Ωστόσο, η φωτιά στο σημείο που βρισκόμαστε, στα όρια του οικισμού, καίει ανεξέλεγκτα. Προσπαθούμε να πάρουμε το αυτοκίνητό μας. Ακούτε τις αγωνιώδεις φωνές των αστυνομικών που καλούν κατοίκους να απομακρυνθούν από το σημείο. Βλέπετε πόσο γρήγορα με μια ρηπή του ανέμου η φωτιά συνεχίζει να καίει τα πάντα, επεκτείνεται πάρα πολύ γρήγορα, ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Βλέπετε στο βάθος τους πυροσβέστες που σβήνουν από εκείνο το σημείο. Φαίνεται ότι από εκεί σώθηκε η κατάσταση, ωστόσο η φωτιά βλέπετε συνεχίζει προς το μέρος μας. Η φωτιά πάει εκεί που πηγαίνει και ο άνεμος, είναι πάρα πολύ γρήγορη η επέκτασή της, ακριβώς λόγω των ανέμων. Έχει και υλικό για να κάψει, έχει πολλά ξερά χόρτα που καίει αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει η φωτιά εδώ. Από κάτω μας μπορώ να διακρίνω ότι υπάρχουν κάποια οικήματα. Είναι στα σύνορα των οικημάτων αυτών. Δεν ξέρω αν θα μπει μέσα η φωτιά από την περίφραξη. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Βλέπετε τους καπνούς αυτή τη στιγμή. Η φωτιά ακουμπάει τα οικήματα που βρίσκονται κάτω. Και εμείς προσπαθούμε να απομακρυνθούμε. Ο Δημήτρης Ζαΐμης θα σας δείξει εδώ τις φλόγες που είναι δίπλα σε ένα οίκημα. Δεν πρέπει να είναι σπίτι αυτό. Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί. Πάρα πολύ δύσκολη. Φυσάει έντονος άνεμος. Πολύ δύσκολο κάνει το έργο των. Ναι. Απομακρυνόμαστε μας. Καλούν οι αστυνομικοί να περάσουμε για να μην μας περικυκλώσει η φωτιά. Γιατί φαίνεται ότι κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Είναι η φωτιά αυτή τη στιγμή στην πλαγιά που βρισκόμαστε, δηλαδή στο δρόμο της πλάκας, του οικισμού της πλάκας της Κερατέας, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Απομακρυνόμαστε μαζί με τον Δημήτρη τον Ζαΐμη για να μην μας περικυκλώσει η φωτιά. Είναι νωρίτερα ακούγαμε πραγματικά αγωνιώδεις εκκλήσεις των αστυνομικών να απομακρυνθούν και οι κάτοικοι που βρίσκονται στην περιοχή. Έχουν ήδη απομακρυνθεί οι περισσότεροι. Ελπίζω να μην είναι κανένας και ελπίζω. Και ελπίζω, ναι, Δημήτρη, όσο μπορούμε πιο πίσω να απομακρυνθούν, γιατί υπάρχει πραγματικά μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι τιτάνια η μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ακολουθούν τη φωτιά από πίσω με μια υδροφόρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσπαθούν να μαζέψουν τη φωτιά. Ωστόσο, η εικόνα που σας δείχνει αυτή τη στιγμή. Ο Δημήτρης, ο Ζαΐμης είναι από πλαγιά. Δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει δρόμος που μπορεί να προσεγγίσει εκεί. Υπάρχει υλικό για να κάψει η φωτιά. Φυσάνε και έντονοι άνεμοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπετε το μαύρο καπνό που βγαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο και το έργο των εναέριων μέσων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η δράση των ελικοπτέρων. Των ελικοπτέρων που δρούν
στοχευμένα και ρίχνουν νερό εκεί που πρέπει για να σταματήσουν τη φωτιά να μην συνεχιστεί. Συνεχίζεται η μάχη αυτή τη στιγμή από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής να σταματήσουν τη φωτιά όσο μπορούν να τη σταματήσουν. Είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Καθιστούν πάρα πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Βλέπουμε συνεχώς να προστίθενται πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, πυροσβέστες και να προσπαθούν να προσεγγίσουν τη φωτιά από το έδαφος και να την κατασβέσουν ή τουλάχιστον να σώσουν τις περιουσίες, να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί. Και πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή ακούω, Γιώργο, να πλησιάζει ένα ελικόπτερο ακόμα. Βλέπουμε ότι εξαπλώνεται τουλάχιστον η φωτιά. Ναι, μας έλεγες και για τα εναέρια μέσα που επιχειρούν. Ναι, βλέπετε το ένα ελικόπτερο, ένα Ericsson. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο που κάνουν αυτά τα ελικόπτερα. Είναι στοχευμένες οι ρήψεις νερού. Ρίχνουν, προσπαθούν να σταματήσουν τη φωτιά και μετά να έρθουν οι πυροσβέστες από το έδαφος και να τη σβήσουν εντελώς και να σώσουν περιουσίες, να σώσουν δάσος, να σώσουν ανθρώπους. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Με 2-3 ρήψεις νερού από το ελικόπτερο φαίνεται ότι υπάρχει μια αισιοδοξία να μαζευτεί και να μην υπάρξουν ζημιές σε περιουσίες. Βλέπετε στο βάθος τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που κάνουν ρήψεις νερού με μια υδροφόρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη μάχη που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να απλώσουν τα λάστιχα για να προσεγγίσουν, να πλησιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην εστία της φωτιάς, να την μαζέψουν και να μην υπάρξουν ζημιές στις περιουσίες. Αυτή είναι η εικόνα. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση. Εδώ επικρατεί συναγερμός. Ακούγονται συνεχώς σιρήνες πυροσβεστικής και των οχημάτων και των περιπολικών. Βλέπετε λίγο νωρίτερα η φωτιά είχε περικυκλώσει τα οικίματα που βλέπετε στο βάθος. Ωστόσο αυτή τη στιγμή έχει μαζευτεί κατά κάποιο τρόπο από τις επίγειες δυνάμεις, από εθελοντικές ομάδες πυρασφάλειας, από τους πυροσβέστες. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή με κίνδυνο πολλές φορές της ίδιας τους της ζωής. Και βλέπετε αυτό που βλέπαμε πριν, ένα αδιφάγο τέρας να καλύπτει τα πάντα και να απειλεί την περιουσία, τελικά έχει συμμαζευτεί, έχει φτάσει στα όρια του συγκεκριμένου οικοπαίδου και συνεχίζει η φωτιά βεβαίως προς τα κάτω, προς την πλαγιά. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η περιουσία η συγκεκριμένη σώθηκε από τις πραγματικά τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών και των εθελοντών πυροσβεστών. Τώρα βλέπω ότι έρχονται επιπλέον ενισχύσεις. Βλέπω τουλάχιστον 2 ή 3 οχήματα της πυροσβεστικής να μπουν και εκείνοι σε αυτή την πραγματικά σημαντική μάχη που δίνεται εδώ, στη μάχη της κατάσβεσης, και η φωτιά να περιοριστεί στα όρια που έχει ήδη κάψει. Βλέπετε, ακούτε και τις σιρήνες του οχήματος της πυροσβεστικής πολιτικής προστασίας. Βλέπετε 3 οχήματα της πυροσβεστικής. Ετοιμάζονται οι πυροσβέστες να κατέβουν και να συνεχίσουν το έργο της κατάσβεσης. Κάποια στιγμή εδώ, Αδαμαντία, μέσα σε ελάχιστα λεπτά είδαμε τη φωτιά να ξεφεύγει και να πλησιάζει απειλητικά τις αυλές των σπιτιών. Άρχισε να φυσάει πάρα πολύ, ρηπές ανέμων άρχισαν να επεκτείνουν τη φωτιά όλο και περισσότερο, να την κάνουν περισσότερο απειλητική, να καλύπτει τα πάντα. Υπήρξε κάποια στιγμή ο κίνδυνος η φωτιά να περάσει πάνω από το δρόμο που υπάρχει και άλλη βλάστηση και άλλα σπίτια και άλλες περιουσίες. Ωστόσο, όπως είδαμε μπροστά στα μάτια μας, αυτό αποφεύχθηκε εξαιτίας των προσπαθειών. Γιώργο, των έγιναν κάποιες ρήψεις στο σημείο εκεί που βρισκόσουν και γι' αυτό το λόγο περιορίστηκε. Φαίνεται όμως ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Πιο κάτω, πριν από λίγο, βλέπαμε και τις φλόγες πιο κάτω στην πλαγιά που επίσης υπήρχαν σπίτια. Παραμένει στη σύνδεσή μας να πάρεις μια ανάσα να συνδεθούμε και πάλι με την Αμίνα Καραμήτρου για να δούμε όλες τις νεότερες πληροφορίες που υπάρχουν και από την πυροσβεστική. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Λοιπόν, Αδαμαντία, το σημείο που είδαμε λίγο πριν, όλα αυτά τα οποία μας περιέγραψε ο Γιώργος Κρατημένος, ήταν το κομμάτι στο οποίο επιχειρησιακά είχαν ρίξει πριν από λίγο όλο τους το βάρος οι πυροσβέστες. Ήταν το σημείο εκείνο, ένα οριακό πράγματι σημείο, μια πραγματικά οριακή κατάσταση, που δεν έπρεπε με τίποτα η φωτιά αυτή να περάσει το δρόμο. Κανένας δεν θα ήθελε πραγματικά στο κέντρο επιχειρήσεων να φανταστεί τι
θα συνέβαινε εάν τελικά περνούσε η φωτιά το δρόμο που βλέπαμε πριν από λίγο σε απευθείας σύνδεση. Ήταν το κομμάτι εκείνο όπου αμέσως μετά έχει πάρα πολλά σπίτια, πάρα πολύ βλάστηση. Ήταν πραγματικά μια οριακή στιγμή και γι' αυτό επελέγει να στείλουν τα πυροσβεστικά πάνω από τα σπίτια. Στην ουσία δηλαδή να βρέχουν μέσα στα σπίτια, μέσα στην αυλή των σπιτιών, Αδαμαντία, για να μπορέσουν να κόψουν σε εκείνο το σημείο το πύρινο μέτωπο, για να μην επεκταθεί και έχουμε και άλλες καταστροφές σε σπίτια που έτσι κι αλλιώς έχουμε, και κατεστραμμένα σπίτια και σπίτια με ζημιές. Να σας πω ότι έχουν ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και οι επίγειες δυνάμεις. Μόνο από την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή υπάρχουν 100 πυροσβέστες στο σημείο και υπάρχουν πάνω από 40 οχήματα της πυροσβεστικής. Και αναφέρομαι μόνο στην πυροσβεστική. Σε αυτές τις δυνάμεις θα πρέπει να προσθέσετε και του Δήμου, καθώς επίσης και τους εθελοντές οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά ξερόχορτα, μας έλεγαν. Η φωτιά τρέχει, αυτή ήταν η ορολογία που μου χρησιμοποίησαν από το κέντρο επιχειρήσεων. Τρέχει πάρα πολύ, βρίσκει και καταπίνει ξερόχορτα που υπάρχουν στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο έχει προκαλέσει και πάρα πολλές καταστροφές. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το κομβικό ήταν ότι επελέγει εκείνη τη στιγμή να πετάξουν πάνω από τα σπίτια τα πυροσβεστικά οχήματα για να μπορέσουν να την κόψουν σε εκείνο το σημείο. Είναι πάρα πολύ βασικό και ουσιαστικό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12 εναέρια μέσα που πετούν πάνω από τη φωτιά. Δεν έχουμε ευτυχώς κάποια άλλη μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Αττική και άρα τη διαθεσιμότητα που είχαν σε αεροσκάφη στην Αττική μπόρεσαν από το κέντρο επιχειρήσεων να τη στείλουν πάνω από αυτή την τόσο επικίνδυνη φωτιά η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Κερατέα. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, η Αδαμαντία, ότι αν χρειαστεί να μετακινηθούν και άλλες εναέριες ή επίγειες δυνάμεις, να μην γίνει. Έτσι κι αλλιώς το είδαμε και χθες αυτό στην Πάρνηθα, πώς αμέσως δόθηκε η εντολή να μεταφερθούν δυνάμεις ακόμα και από την κεντρική Μακεδονία να φτάσουν στην Αθήνα. Τώρα, η εικόνα που μας μεταφέρουν είναι ότι έχουν καταφέρει να την περιορίσουν σε αυτή την περίμετρο. Σώσανε το κομμάτι εκείνο που πήγε να τους ξεφύγει πάνω από το δρόμο. Και το πολύ βασικό και ουσιαστικό είναι να ανεφοδιάζονται συνεχώς τα αεροσκάφη με νερό για να μπορέσουν να φτάνουν γρήγορα στο σημείο και να κάνουν γρήγορα ρήψεις. Τώρα, ένα οριακό σημείο, Μίνα Καραμίτρου. Ήταν ένα πραγματικά οριακό σημείο. Το ζήσαμε κι εμείς με αυτά που μας μεταφέραν από το κέντρο επιχειρήσεων. Βέβαια, εδώ θέλω να σας πω κάτι, Αδαμαντία. Η ώρα είναι 2 παρά. Νομίζω ότι μπαίνουμε στο πιο επικίνδυνο κομμάτι της ημέρας. Είναι το κομμάτι, το έχω πει και άλλες φορές, 2 με 5 είναι το κομμάτι που φοβίζει περισσότερο τους πυροσβέστες πάντα. Είναι μεσημέρι, ανεβαίνουν πάρα πολλοί θερμοκρασίες. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους σήμερα, έχουμε πορτοκαλί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θέλουν οι πυροσβέστες όσο γίνεται πιο γρήγορα να τελειώσουν με αυτή τη φωτιά στην Κερατέα σε λίγη ώρα. Γιατί κανένας δεν ξέρει τι άλλο μπορεί να κληθεί. Δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες, Μίνα, σε επιφυλακή όλοι. Θα σε βρούμε και εσένα στη συνέχεια. Βλέπουμε όμως τη ζωντανή εικόνα από το Γιώργο Κρατημένο και το Δημήτρη Ζαΐμη. Βρίσκονται στην Κερατέα. Έχει φουντώσει η πυρκαγιά και πάλι από τις ρηπές του ανέμου. Γιώργο, είναι χαρακτηριστικό το πλάνο. Είναι χαρακτηριστικό. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Πραγματικά ελάχιστο χρόνο. Η φωτιά άρχισε να επεκτείνεται. Κατάφεραν οι άνθρωποι, οι εθελοντές και οι πυροσβέστες να πλησιάσουν περισσότερο αυτή την πλαγιά. Κατάφεραν να πλησιάσουν με τις μάνικες για να ρίξουν νερό. Ωστόσο, φαίνεται ότι η καύσιμη ύλη είναι μεγάλη στο συγκεκριμένο σημείο. Φύσηξε ένας έντονος άνεμος και βλέπετε ποια είναι η εικόνα. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη στη συγκεκριμένη πλαγιά. Περιμετρικά των περιουσιών των ανθρώπων εδώ, είναι δύσκολο να προσεγγίσουν πιο κοντά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν απλώσει λάστιχα και κάνουν κατάσβεση, ρίχνουν νερό από το έδαφος. Είναι πάρα πολλά τα οχήματα της πυροσβεστικής στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι πάρα πολλές οι υδροφόρες, πάρα πολλοί οι εθελοντές που προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά. Ωστόσο, βλέπετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Υπάρχουν παντού ξερά χόρτα, υπάρχουν μικροί θάμνοι. Είναι η καύσιμη ύλη, δίνει τροφή σε αυτή τη φωτιά να επεκτείνεται διαρκώς. Και βλέπετε τώρα ένα αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας που απομακρύνεται από το συγκεκριμένο σημείο. Και περνάει μέσα από την πλαγιά ουσιαστικά, Γιώργο. Ρήψεις νερού. Ναι, είναι η αυλή
ενός σπιτιού, ενός χωραφιού, ένας ιδιωτικός δρόμος, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποίησε για να πλησιάσει το συγκεκριμένο σημείο. Τώρα θα δούμε ένα ελικόπτερο Έριξον να πλησιάζει και θα καταλάβουμε, νομίζω, από τις εικόνες που θα ακολουθήσουν πόσο σημαντικό, πραγματικά, πόσο σημαντικό είναι το έργο αυτών των ελικοπτέρων. Βλέπετε, μπαίνει μέσα σχεδόν στις φλόγες, μέσα στους μαύρους καπνούς, είναι δύσκολη η ορατότητα και κάνει μια εξαιρετικά στοχευμένη ρήψη νερού. Δίνει αυτό, λοιπόν, δίνει χρόνο στις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής να συνεχίσουν να ρίχνουν νερό από το έδαφος και να καταφέρουν να την οριοθετήσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο αυτών των ελικοπτέρων, ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη καύσιμη ύλη στο συγκεκριμένο σημείο και η φωτιά συνεχίζει να καίει. Όσο φυσούν οι άνεμοι, αυτό θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Βλέπω στο βάθος, δεν είναι εύκολο να γυρίσει αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Ζαΐμης, αλλά βλέπω πολλές αστυνομικές δυνάμεις να ελέγχουν το χώρο, να δουν αν υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι εδώ που μπορεί να κινδυνεύσουν. Είναι πραγματικά αγωνιώδες οι προσπάθειες όλων εδώ, των αστυνομικών, των πυροσβεστών, να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής. Είδαμε νωρίτερα πολλούς ηλικιωμένους παιδιά να απομακρύνονται με τα περιπολικά. Βλέπετε, είναι συνεχείς οι περιπολίες των αστυνομικών, αλλά εδώ τώρα, στις εικόνες αυτές που στέλνει τώρα ο Δημήτρης Ζαΐμης, βλέπετε ότι η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο συνεχώς. Βλέπετε πόσο μεγάλες είναι οι φλόγες αυτή τη στιγμή. Πλησιάζουν και καλώδια της ΔΕΗ, κολόνες της ΔΕΗ. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν σταματάει αυτή η φωτιά, ειδικά όσο οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχει και ένα ακόμη μέτωπο, το δυτικό. Η φωτιά κατευθύνεται έτσι κι αλλιώς δυτικά. Φαίνεται ότι ο άνεμος την κατευθύνει μπροστά εκεί. Και βλέπετε πόσο γρήγορα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο και πόσο δύσκολο είναι από τους πυροσβέστες, από τους εθελοντές πυροσβέστες να την συγκρατήσουν. Οι πυροσβέστες εδώ, βλέπω, και οι εθελοντές κινούνται περιμετρικά μιας περιουσίας, ενός οικοπαίδου εδώ, για να μην πλησιάσει η φωτιά εδώ. Πίσω από αυτούς τους μαύρους καπνούς φαίνεται να υπάρχει ένας δρόμος όπου εκεί βλέπαμε νωρίτερα να υπάρχουν οχήματα της πυροσβεστικής. Με συγχωρείτε, είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα, Γιώργο. Πάντως μια πύρινη κόλαση βλέπουμε ότι εκτελήσεται μπροστά μας. Μια πύρινη κόλαση, πραγματικά πυκνός καπνός, και μια ακόμη χαρακτηριστική στοχευμένη χειρουργική ρήψη από ένα ελικόπτερο, από την ώρα 12 τα εναέρια μέσα. Καταλυτικός ο ρόλος τους. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο χωρίς αυτές τις επιχειρήσεις ρήψης νερού από τα συγκεκριμένα ελικόπτερα. Βλέπετε τώρα το αποτέλεσμα μιας μόνο ρήψης. Ποιο είναι? Την έχει φρενάρει, δεν την έχει σταματήσει, δεν την έχει σβήσει, την έχει φρενάρει για να δώσει λίγο χρόνο στις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και να καταφέρουν να την σβήσουν. Είναι μια μάχη που δίνεται διαρκώς και από αέρος και από το έδαφος. Είναι μια μάχη που γίνεται διαρκώς, είναι μια τιτάνια μάχη των πυροσβεστών και των εθελοντών, με τη συμμετοχή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αστυνομίας που απομακρύνουν τους κατοίκους της περιοχής. Εξάλλου είναι δύο τα μηνύματα από το 112 που ήχησαν. Νωρίτερα είχαμε άλλο ένα που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Λαύριο μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Και βλέπετε στο βάθος ότι παρά τη συνεχής ρήψη νερού, η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτα. Νομίζω ότι έχει φρενάρει προς ένα σημείο. Δεν είναι και τόσο έντονη η βλάστηση εκεί, είναι μόνο χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, πλησιάζει απειλητικά. Αν σας δείξει ο Δημήτρης Ζαΐμης αριστερά, ακούω φωνές. Η φωτιά πέρασε πάνω από τον δρόμο. Η φωτιά πέρασε πάνω από τον δρόμο. Δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό. Είναι αυτές οι στάχτες. Νέα εστία δίπλα στο σπίτι. Νέα εστία, λέει. Ακούτε ο άνθρωπος εδώ, ο κάτοικος. Άντρα της πυροσβεστικής να ενημερώνει. Να ενημερώνει, ναι, το κέντρο. Και να ενημερώνει τις υπόλοιπες δυνάμεις. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι εκτός από τον καπνό μεταφέρονται και στάχτες. Κάποιες φορές και κάφτρες. Από μια τέτοια κάφτρα, λοιπόν, ξέσπασε μια φωτιά από το πουθενά, από εκεί που δεν το περιμένεις, αρκετά μέτρα μακριά από την αρχική εστία της φωτιάς. Αν θα μπορούσα να πούμε έτσι. Βλέπετε τώρα, τρέχουν πάνω στις μηχανές τους άνδρες της ομάδας Δίας. Πόσο γρήγορα η φωτιά πέρασε το δρόμο, ανέβηκε τον κεντρικό δρόμο του οικισμού Πλάκας Κερατέας
και τώρα απειλεί ένα σπίτι που βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Αυτή τη στιγμή γλύφει το τυχείο, θα μπορούσαμε να πούμε, της αυλής του. Είναι άμεση κινητοποίηση εδώ της πυροσβεστικής. Υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση. Δεξιά θα δείτε με την βοήθεια του Δημήτρη του Ζαΐμη τους πυροσβέστες που έρχονται αρκετοί για να δουν τι συμβαίνει και να δώσουν εντολές. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έρχεται και ένα ελικόπτερο Έριξον. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η ρήψη νερού θα σταματήσει τη συγκεκριμένη εστία. Νομίζω ότι ήταν καταλυτική, είναι η εικόνα που περιγράφουμε νωρίτερα. Είναι αυτές οι ρήψεις που σώζουν πραγματικά την κατάσταση, που σώζουν περιουσίες, δεν κινδυνεύουν άνθρωποι. Είδατε πόσο γρήγορα επεκτάθηκε η φωτιά, πέρασε πάνω από τον δρόμο, μπορώ να σας πω ότι είναι πάνω από 100 μέτρα η απόσταση. Πλησίασε απειλητικά την αυλή του συγκεκριμένου σπιτιού. Άρχισε να φουντώνει. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα όμως ήρθε το ελικόπτερο και την περιόρισε. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες έχουν χρόνο να την σβήσουν εντελώς με τα λάστιχα που προσπαθούν να τραβήξουν και να ρίξουν νερό στο συγκεκριμένο σημείο. Όμως ο κίνδυνος που υπάρχει από τον αέρα που μεταφέρει στάχτη και κάφτρες είναι πάρα πολύ μεγάλος. Στην άλλη πλευρά τώρα, από την κάτω πλευρά, από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά, αυτή που παρακολουθούσαμε νωρίτερα, Δαμαντία, βλέπετε ποια είναι η εικόνα. Συνεχίζει να καίει. Συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα, κινείται δυτικά, αν μπορώ να καταλάβω σωστά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες εδώ των πυροσβεστών, δεν λέει να σταματήσει και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι τώρα μια τιτάνια μάχη, έναν, Γιώργο. Άνθρωπος πυροσβεστικής προσπαθεί να εκτιμήσει την κατάσταση. Πραγματικά, Δαμαντία, είναι μια τιτάνια και μάχη. Και φαίνεται και στις εικόνες που μας μεταδίδεται ότι ξεκινούν συνέχεια καινούργιες εστίες και στην πλαγιά εδώ που βλέπουμε. Είχαμε συνεχώς έτσι κάποιες εστίες από κάποιες κάφτρες. Είδαμε χαρακτηριστικά και τις εικόνες αυτές με την συγκεκριμένη κάφτρα προφανώς που πέρασε το δρόμο, απείλησε σπίτι, βρισκόταν πολύ κοντά στην αυλή του σπιτιού με τον καταλυτικό ρόλο του ελικοπτέρου, των εναέριων δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο και οι επίγειες φυσικά στο σημείο εκεί και συνδράμουν. Μεγάλη κινητοποίηση. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι όλα είναι απρόβλεπτα. Τίποτα δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Και μάλιστα μεγάλη καύσιμη ύλη στο σημείο. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες. Και στην πλαγιά, νομίζω, Γιώργο, είδαμε καύσιμη ύλη και στην άλλη πλευρά του δρόμου. Οπότε πολύ εύκολα τα πράγματα παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, και εσύ πώς τα βλέπεις και τα εκτιμάς από το πεδίο, από το σημείο που βρίσκεσαι? Έτσι ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το λες, Αδαμαντία. Η κατάσταση δεν έχει κρυθεί ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα δευτερόλεπτο. Δηλαδή, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η φωτιά μπορεί να επεκταθεί, να καλύψει μεγάλη απόσταση και να αρχίσει να καίει σε σημείο που δεν είναι κοντά η φωτιά, ακριβώς λόγω των ισχυρών ανέμων, που δεν μεταφέρουν μόνο τους καπνούς, αλλά και στάχτες και κάφτρες που δημιουργούν νέες εστίες φωτιάς. Βλέπαμε νωρίτερα πώς εξελίχθηκε η φωτιά, άρχισε να απειλεί πάρα πολύ γρήγορα ένα σπίτι από την απέναντι πλευρά της πλαγιάς και βλέπετε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή πλαγιά, στη συγκεκριμένη πλαγιά. Νωρίτερα βλέπαμε ότι είχε περιοριστεί με μια ρήψη νερού από το ελικόπτερο. Τώρα μένει ανεξέλεγκτη κι αν νωρίτερα, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται επειδή είναι πάρα πολύ πυκνή οι καπνοί που βγαίνουν αυτή τη στιγμή, έχει ανέβει σε ένα σημείο που είναι πιο πυκνή η βλάστηση, έχει πεύκα από ό,τι μπορώ να καταλάβω και έχει βρει δηλαδή καλύτερη για τη φωτιά, χειρότερη για μας, καύσιμη ύλη για να κάψει η συγκεκριμένη φωτιά. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπω στο βάθος, στην κορυφογραμμή, ότι τουλάχιστον εκεί δεν έχει επεκταθεί, δεν έχει πλησιάσει την αεροπορική βάση. Ωστόσο, στην πλαγιά που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, καίει ανεξέλεγκτα παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, παρά τις προσπάθειες των εθελοντών, παρά τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων, παρά τις προσπάθειες των εναέριων μέσων. Και η πληροφόρηση που έχουμε και από την αεροπορία τουλάχιστον, Γιώργο, να πούμε, είναι ότι τουλάχιστον δεν απειλείται η συγκεκριμένη βάση. Το παρακολουθούμε βέβαια το θέμα. Είναι όλα σε εξέλιξη λόγω της κατεύθυνσης του ανέμου. Βέβαια, οι χαρακτηριστικές εικόνες εδώ που φαίνεται ένα θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τίποτα από τον πυκνό καπνό και βλέπουμε το κόκκινο της φλόγας που ξεπροβάλλει στην οθόνη μας, εκεί στο σημείο που και βρίσκεσαι, με βλάστηση στην περιοχή. Ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, να πούμε, η συγκεκριμένη πυρκαγιά στην Κερατέα νωρίς σήμερα το μεσημέρι και ευνοήθηκε ιδιαίτερα η εξάπλωσή της από τους ισχυρούς ανέμους που συνεχίζουν να πνέουν, Γιώργο, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Να, τώρα αυτή τη στιγμή φυσάει πάρα πολύ και ακούμε τις αγωνιώδεις κραυγές των πυροσβεστών που ζητούν νερό, που ζητούν λάστιγο, κάποιες ανάγκες, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την πραγματικά υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν για να σβήσουν τη φωτιά. Άλλο ένα ελικόπτερο Έριξον πλησιάζει τη φωτιά και θα κάνει ρήψη νερού, στοχευμένη όπως πάντα. Αλλά μαντιά είναι πραγματικά απίστευτες οι δυνατότητες αυτών των ελικοπτέρων. Μπορούν να κατέβουν πάρα πολύ χαμηλά. Αψηφούν βεβαίως οι πιλότοι αυτούς τους πυκνούς καπνούς που καλύπτουν τα πάντα. Είναι πραγματικά υπεράνθρωπη προσπάθεια που δίνουν και εκείνοι. Κάνουν ρήψεις νερού και δίνουν χρόνο στις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής να μαζέψουν τη φωτιά όσο μπορούν. Βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή, ενώ πριν βλέπαμε μαύρο καπνό να βγαίνει, τώρα είναι λευκός. Δείχνει ότι κάπως προσπαθεί να μαζευτεί η φωτιά. Τίποτα δεν κρίνεται όμως. Αυτό το σκηνικό, δηλαδή, να μαζεύεται λίγο, να περιορίζεται και να κάνουν προσπάθειες να τις σβήσουν οι πήγες δυνάμεις και μετά να ξαναβλέπουμε να επεκτείνεται η φωτιά, είναι συνεχές αυτό το έργο που βλέπουμε εδώ. Αν με τη βοήθεια του Δημήτρη Ζαΐμη από την πάνω πλευρά, αν συνεχίσει η αριστερά του, θα δει κάποιες φλόγες να ξεπηδούν από στην πάνω πλευρά του συγκεκριμένου λόφου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οπότε, Γιώργο, από ό,τι βλέπεις και εσύ, υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες εστίες στο σημείο. Δεν είναι μόνο ένα ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες εστίες και αυτό σημαίνει ότι και οι ενέργειες και οι επίγειες δυνάμεις έχουν το νου τους και υπόψη τους όλη την περιοχή για να επιχειρήσουν στοχευμένα να μην ξεφύγουν ιδιαίτερα τα πράγματα. Αλήθεια. Έτσι ακριβώς είναι, Αδαμαντία. Και βλέπω τώρα ότι ο αέρας κάποιες φορές, ενώ δημιουργεί προβλήματα, κάποιες φορές βοηθάει. Βλέπω ότι τώρα ο αέρας κατευθύνει τη φωτιά πίσω στα καμένα και αυτό είναι, ίσως είναι καταλυτικό για την εξέλιξη της φωτιάς, αφού προχωράει πάρα πολύ αργά στο άκαυτο μέρος και αυτό δίνει περισσότερο χρόνο και στις εναέριες δυνάμεις και στα ελικόπτερα και στα αεροσκάφη και στις επίγειες δυνάμεις, στους πυροσβέστες και τους εθελοντές. Τους δίνει περισσότερο χρόνο να πλησιάσουν περισσότερο τη φωτιά και να την κατασβέσουν, να την οριοθετήσουν. Βλέπετε τώρα μετά από μερικές ρήψεις στοχευμένες ελικοπτέρων, η εικόνα είναι κάπως καλύτερη στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε. Φαίνεται ότι οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να πλησιάσουν πάρα πολύ κοντά την εξέλιξη της φωτιάς που κινείται προς άκαυτο σημείο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην περάσει πάρα πολύ, γιατί βλέπω στο βάθος υπάρχουν αρκετά πεύκα και η βλάστηση είναι πιο πυκνή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν να τη σβήσουν εδώ. Ξέρουν οι ίδιοι βεβαίως το καλύτερο και κάνουν το καλύτερο για να την κατασβέσουν. Και βλέπετε πόσες δυνάμεις τώρα. Βλέπω ότι πρέπει να είναι κάποιο πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής που πλησιάζει όλο και περισσότερο, όλο και πιο κοντά τη φωτιά, για να τη σταματήσουν στο συγκεκριμένο σημείο και να μην συνεχίσει η φωτιά. Ενώ να κατακύει τα πάντα. Βλέπουμε στο βλέπουμε και τα σπίτια. Εικόνα... Δηλαδή είναι η πλαγιά και πίσω υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες οικίες, κάποια οικίματα εκεί και γι' αυτό έχει δοθεί και το βάρος εκεί. Γιώργο, παραμένεις μαζί μας, ο Γιώργος Κρατημένος, κυρίες και κύριοι, και ο Δημήτρης Ζαΐμης με τη ζωντανή εικόνα από Αλλά την Κερατέα. Ναι, βέβαια. Στο βάθος τώρα βλέπουμε το ελικόπτερο να κάνει ρήψη νερού. Αν δεν κάνω λάθος, βλέπω ένα οίκημα. Δεν ξέρω αν είναι από τα προηγούμενα που είχαν καεί ή κάποια αποθήκη ή οτιδήποτε, αλλά βλέπω ότι φλέγεται. Ένα οίκημα φλέγεται στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι προσπάθειες που κάνουν, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και οι εναέριες και οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πάρα πολύ δύσκολο το έργο τους. Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί και θα οριοθετήσουν γρήγορα αυτή τη μεγάλη, πραγματικά μεγάλη πυρκαγιά εδώ στον οικισμό Πλάκας Κερατέας, Αδαμαντία. Τιτάνια η μάχη. Παραμένεις μαζί μας να συνδεθούμε και πάλι με τον κύριο Θανάση Μακροδημήτρη, τον αντιδήμαρχο Λαβρεωτικής, για την τελευταία εικόνα. Είστε στο σημείο από ό,τι καταλαβαίνουμε, αντιδήμαρχε. Δεν έπιασε αυτό το καμένο, γύρισε πίσω στο μαζί. Πού είναι τώρα, και εδώ, από πάνω. Είναι στην πυρκαγιά ο αντιδήμαρχος, δεν ξέρω αν μας ακούει, κάνει προφανώς και τις συνεννοήσεις με τους ανθρώπους του ή με τους εθελοντές. Αντιδήμαρχε, μας ακούτε? Ναι, ακούω. Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή την ώρα? Βλέπουμε ότι δίνεται μια τιτάνια μάχη στην περιοχή της Κερατέας με την πυρκαγιά. Η φωτιά εξαπλώνεται παντού. Εστίες πάρα πολλές. Ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός. Τι να πω, έχουμε, δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε, τι να πρωτοκάνουμε.
η πυροσβεστική. Τι να σας πω, έχω τρελαθεί, δεν ξέρω να πω τίποτα. Θέλουμε να κάνουμε αίτηση για ακόμα ενέργεια μέσα. Καίγονται σπίτια τώρα, δύο σπίτια καίγονται ακόμα μπροστά μου. Δύο σπίτια, είστε σε ποιο σημείο εσείς? Είναι στην Πλάκα Κερατέας, απέναντι από το νεκροταφείο. Οπότε τίποτα δεν έχει τελειώσει, εξαπλώνεται, υπάρχει άκαυτη καύσιμη ύλη εκεί που ευνοεί το να επεκταθεί η πυρκαγιά. Όχι, καύσιμη ύλη δεν υπάρχει, δάσος υπάρχει, ξερά χόρτα μέσα στο δάσος, ξερά κλαδιά, τι να πω. Να σας ευχαριστήσουμε, Αντιδήμαρχε. Θα σας βρούμε και στη συνέχεια καλή δύναμη στο έργο σας και θα συνδεθούμε με τη Μαρία Σιαμπάνου που βρίσκεται επίσης στην Κερατέα. Με την πυρκαγιά να μένετε, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή. Πού είναι? Πού είναι το νεκροταφείο? Δεν μπορούμε να πάμε από εκεί. Πού είναι το νεκροταφείο? Δεν ξέρω αν μας ακούει η Μαρία. Πάντως, εμείς παρακολουθούμε τη ζωντανή εικόνα από τους πυκνούς καπνούς, οι φλόγες στο σημείο, στην πλάκα της Κερατέας. Έχουμε σπίτια που καίγονται, υπάρχουν καταστροφές, μια πύρινη κόλαση σε εξέλιξη, το πύρινο μέτωπο εξαπλώνεται και ο Γιώργος κρατημένος και πάλι μαζί μας. Ναι, Αδαμαντία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, μαθαίνω εδώ από συναδέλφους και κατοίκους της περιοχής, ότι υπάρχει άλλο ένα σπίτι. Εγώ είχα μετρήσει νωρίτερα, μας είχαν πει και οι κατοικοί εδώ της περιοχής, ότι δύο σπίτια είχαν καεί. Πίσω από τους καπνούς φαίνεται να καίγεται άλλο ένα οίκημα. Δεν ξέρω αν είναι σπίτι, αν είναι αποθήκη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα στην προηγούμενη σύνδεση που κάναμε, τη στιγμή που έκανε ρήψη νερού το ελικόπτερο, υπάρχει άλλο ένα σπίτι, ένα οίκημα για να είμαστε ακριβείς, δεν ξέρουμε αν είναι σπίτι, που έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση. Είναι συνεχής η ρήψη νερού που κάνουν τα αέρια μέσα. Και βλέπετε ανάμεσα ο Δημήτρης Ζαΐμης. Με την κάμερά του θα μπορέσει να σας δείξει, αριστερά κινούμενος, να σας δείξει κάποιες φλόγες που βρίσκονται μέσα στα σπίτια, γύρω από τα σπίτια. Έχει κάποια σπίτια στο βάθος, όπως μπορείτε να δείτε, και οι φλόγες κινούνται γύρω από εκεί. Νωρίτερα είδα ένα οίκημα εκεί να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ανά πάσα στιγμή δημιουργούνται νέες αιστείες. Ακούσαμε και τον τοπικό άρχοντα νωρίτερα να μιλάει. Ακούω και κραυγές αυτή τη στιγμή αγωνίας από τους πυροσβέστες. Δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος. Ακούμε, προσπαθούν να κάνουν τις συνεννοήσεις. Φωνάζουν για νερό. Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες. Φωνάζουν για νερό. Ακούμε και σιρήνες. Πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά, να την σταματήσουν, να μην πάει σε δάσος και να μην καούν περιουσίες. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη, μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση αυτή τη στιγμή, καθώς οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν στο συγκεκριμένο ισχυρί, στο συγκεκριμένο σημείο. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, επικρατεί συναγερμός, ακούμε σιρήνες παντού, βλέπουμε και άνδρες και αστυνομικούς και πυροσβέστες να κάνουν περιπολίες για να έχουν καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης. Βλέπω ένα πεζοπόρο τμήμα τώρα που πλησιάζει το όριο, το σημείο που επεκτείνεται η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και πλησιάζει με πιο πυκνή βλάστηση, με πεύκα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα είναι θετική η έκβαση αυτής της επιχείρησης εδώ, γιατί έχουν πλησιάσει πάρα πολύ κοντά οι πυροσβέστες, έχουν απλώσει σωλήνες και βλέπετε αυτή τη στιγμή που πλησιάζουν πάρα πολύ κοντά για να κατασβέσουν την πυρκαγιά, να μην συνεχιστεί και άλλο προς άλλα σημεία, προς άλλα σπίτια, προς άλλες περιουσίες. Και στο λίγο πιο κάτω, λίγο πιο δεξιά, υπάρχει ένα πιο πυκνή βλάστηση, περισσότερα πεύκα και εκεί θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή, πόσο καμιά φορά, πόσο ανατρέπεται η μια στιγμή, πηγαίνεις από την αγωνία στην αισιοδοξία και ξανά πίσω. Στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη. Οι πυροσβέστες έχουν πλησιάσει τη φωτιά και όπως βλέπετε σε ένα κομμάτι του μετόπου που κινούταν δυτικά έχει σταματήσει. Είναι οι σιρήνες που λέγαμε νωρίτερα. Ωστόσο, με τη βοήθεια του Δημήτρη του Ζαΐμη, αριστερά αν κινηθεί, βλέπουμε κάποιους καπνούς. Εκεί η περιοχή είναι πυγμένη στον καπνό και βλέπω φλόγες, μεγάλες φλόγες να ξεπηδούν από μια περιοχή που έχει πεύκα, αν δεν κάνω λάθος αυτό που έβλεπα νωρίτερα. Φαίνεται, και Γιώργο, έχει και στην οθόνη μας οι φλόγες και ο πυκνός καπνός. Βλέπει σίγουρα τη βλάστηση εκεί και τα δέντρα. Δεν ξέρω αν έχει κύματα και... Πάντως, από τη θολή ατμόσφαιρα που υπάρχει, από τον πυκνό καπνό, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλαπλές εστίες στην περιοχή της Κερατέας, εκεί στο σημείο που βρίσκεσαι.
Τιτάνια η μάχη, πολύ μεγάλη προσπάθεια και φυσικά προσπαθούν όλοι να αντιμετωπίσουν τις αιστείες της πυρκαγιάς. Ναι, τώρα φύσηξε λίγο ανάποδα και βλέπετε, φεύγει ο καπνός και βλέπετε που βρίσκεται η φωτιά. Η φωτιά απέναντι είναι περιμετρικά από τα σπίτια. Δίπλα σε ένα οίκημα τουλάχιστον, Γιώργο, βλέπουμε αυτή την ώρα αριστερά, δίπλα σε ένα οίκημα. Βλέπω ένα οίκημα στο βάθος που σίγουρα έχει υποστεί ζημιές από τις φλόγες. Στο συγκεκριμένο σημείο εξακολουθεί η φωτιά να μένεται. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπω ένα ενιαίο μέτωπο να κινείται ανεξέλεγκτο προς κάποιο σημείο άκαυτο. Στο σημείο που βρισκόμαστε είναι το συγκεκριμένο, εκεί που βλέπουμε τα σπίτια που έχει κάποια πεύκα και μένεται η πυρκαγιά. Και λίγο δυτικότερα στην κορυφογραμμή βλέπουμε ένα μέτωπο, κάποιες φλόγες να κατεβαίνουν τη συγκεκριμένη πλαγιά. Είναι σίγουρο ότι η φωτιά έχει οριοθετηθεί προς την πλευρά της βάσης αεροπορίας, κατεβαίνει όμως σιγά σιγά προς τα κάτω. Δεν είναι πάρα πολύ πυκνή η βλάστηση εκεί, ωστόσο υπάρχουν ξερά χόρτα και εκεί, από όσο βλέπω, υπάρχουν και κάποια πεύκα. Αυτή είναι η εικόνα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι άνθρωποι εδώ, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές πυροσβέστες, οι πιλότοι των εναέριων μέσων, των ελικοπτέρων, των αεροσκαφών, έχουν δώσει πραγματικά μια τιτάνια μάχη για να περιορίσουν αυτή τη φωτιά, να βοηθήσουν τους ανθρώπους εδώ να μην χάσουν τις περιουσίες τους, να μην κινδυνεύσει η ζωή τους. Αυτή είναι η εικόνα, Αδαμαντία. Νωρίτερα είδαμε πόσο γρήγορα υπήρξε ανατροπή και η φωτιά επεκτάθηκε από την πλαγιά που βρισκόμαστε στην απέναντι πλευρά, ίσως και 100 και περισσότερα μέτρα παραπάνω, καθώς ο αέρας μετέφερε κάφτρες και καπνό προς το συγκεκριμένο σημείο. Ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής, άμεση υπήρξε μια συνεννόηση με τα εναέρια μέσα. Ήρθε ένα ελικόπτερο, έκανε στοχευμένη ρήψη νερού και οι εικόνες είναι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή από τον Δημήτρη τον Ζαΐμη, που η φωτιά έχει μαζευτεί. Σώθηκε η συγκεκριμένη περιουσία, δεν κινδύνευσε περισσότερο, αλλά είναι ένα δείγμα το πόσο εύκολα επεκτείνεται η φωτιά, πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος, πόσο εύκολο είναι να κινδυνεύσει περιουσία, να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Αυτή την ώρα βλέπω ότι συνεχίζεται, ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, έρχονται και άλλες υδροφόρες. Πεζοπόρα τμήματα έχουν καταφέρει να πλησιάσουν πάρα πολύ κοντά στη φωτιά, στην πλαγιά που βρισκόμαστε εμείς, αλλά στο βάθος, λογικά είναι η εικόνα που σας στέλνει αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης. Προσπαθώ, σταμάτησα, Αδαμαντία, να ακούσω τις συνεννοήσεις των πυροσβεστών. Άκουσα ότι έχουν κάνει μια εγκατάσταση για να σταματήσει η φωτιά. Πράγματι, βλέπω πολλά οχήματα πυροσβεστικής διάσπαρτα μέσα στο βουνό, σε επαρχιακούς δρόμους, σε αγροτικούς δρόμους, για να σταματούν σε διάφορα σημεία την πυρκαγιά. Στο βάθος όμως βλέπουμε ότι η φωτιά δεν έχει σταματήσει, τίποτα δεν έχει κρυθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει ξανά να φυσάει πάρα πολύ έντονα και βλέπετε η φωτιά απέναντι πόσο συνεχίζει να καίει τα πάντα στο περασμά της και πόσο κοντά βρίσκεται σε κάποια σπίτια. Αυτή είναι η εικόνα από εδώ, Αδαμαντία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο των εναέριων μέσων. Είναι πάρα πολύ κοντά η θάλασσα. Ενδεχομένως μπορούν από εκεί να κάνουν γρήγορα, να γεμίζουν νερό τις δεξαμενές και να έρχονται να κάνουν γρήγορα ρήψεις νερού. Πραγματικά έχουμε παρακολουθήσει από νωρίς τις τιτάνιες αυτές, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανθρώπων της πυροσβεστικής εδώ, που προσπαθούν να σώσουν ζωές, προσπαθούν να σώσουν περιουσίες και ακούμε συνεχώς σιρήνες είτε από οχήματα της πυροσβεστικής είτε από περιπολικά που θέλουν να απομακρύνουν κατοίκους της περιοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει ηχήσει δύο φορές το 112 που καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις γύρω περιοχές. Και στο βάθος και βλέπω αυτή τη στιγμή να έρχεται κι άλλο ελικόπτερο. Και πάλι βλέπουμε την πυρκαγιά να φουντώνει. Μένεις μαζί σας καθώς καταγράφεις εκεί λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις. Μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Ζόμπος, αντιπεριφερειάρχης Αττικής. Κύριε Ζόμπο, είναι μια μάχη σε εξέλιξη και πολλές αιστείες καταλαβαίνουμε. Τι βλέπετε εσείς? Δυστυχώς είναι δεύτερη μέρα που έρχομαστε αντιμέτωποι με το φαινόμενο αυτό. Χθες το Κατσιμίδι, σήμερα εδώ στην Κερατέα. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εμείς ως περιφέρεια μας έχει ζητηθεί ήδη και έχουμε συνδράμει με 10 υδροφόρες και 2 μεγάλες. Ο κύριος Ζόμπος
Δεν ξέρω αν μας ακούει. Όσο εμείς βλέπουμε ζωντανή εικόνα από τα εναέρια μέσα, τα ελικόπτερα που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κερατέας για να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις εστίες της πυρκαγιάς. Μας έλεγε και ο ίδιος ότι είναι η δεύτερη ημέρα που καλείται η πυροσβεστική να κατασβέσει τις πυρκαγιές. Χθες ευτυχώς οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, βέβαια μετά από πολλές ώρες και μετά από μια δύσκολη μάχη που δόθηκε. Σήμερα όμως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, τουλάχιστον από τα πλάνα μας, από τις εικόνες που βλέπουμε από τον Γιώργο τον Κρατημένο και την Μαρία τη Σιαμπάνου. Είναι πιο κρίσιμη η κατάσταση σήμερα. Κύριε Ζόμπο, μας ακούτε? Τώρα σας ακούω μια χαρά, ναι. Μας λέγατε λοιπόν ότι είναι η δεύτερη μέρα που καλείστε να αντιμετωπίσετε πυρκαγιά. Καταλαβαίνουμε ότι ο κίνδυνος είναι εδώ, απρόβλεπτη η κατάσταση σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι και αν είμαι σήμερα πνέουν πολύ ισχυροί, ούτε σε άλλους ξέραμε ότι σήμερα έχουμε κατηγορία κόκκινου συναγερμού κινδύνου 4, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήμασταν όλοι σε ετοιμότητα και η περιφέρεια Αττική. Είναι δύσκολες οι συνθήκες και ο κύριος Ζόμπος βρίσκεται στο πεδίο, προσπαθεί να συντονίσει και τις δυνάμεις της περιφέρειας να συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής. Ο Γιώργος Κρατημένος και πάλι στη σύνδεσή μας με τις συνθήκες της δυσμενής από άποψη αέρα στην περιοχή να δυσκολεύουν το έργο των αρχών. Όσο συνεχίζεται, Γιώργο, η μάχη με τις βλόχες, κατέγραφες και πριν τις εστίες της πυρκαγιάς που ανεξέλεγκτα κινούνταν και δεν ήταν εύκολο να περιοριστούν. Μάχες μικρές που δίνονται, κερδίζονται, ωστόσο έχουμε καταστροφές σε σπίτια. Έχουμε καταστροφές. Εγώ έχω μετρήσει και έχω επιβεβαιώσει με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής ότι δύο σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Δεν μπορέσαμε να προσεγγίσουμε για να δούμε πόσο εκτεταμένες είναι οι ζημίες αυτές. Και βλέπω, είδα νωρίτερα ένα οίκημα στο σημείο, στις εικόνες αυτές που σας δείχνει αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης Ζαΐμης. Ένα οίκημα να βρίσκεται σε κλειό πυρκαγιάς και να απειλείται να καεί. Είναι εικόνες που βλέπετε και αυτή τη στιγμή. Είναι κάποια σπίτια στο συγκεκριμένο σημείο. Από την πλευρά που βρίσκομαι εγώ, από τον κεντρικό δρόμο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, Γιώργο, βλέπαμε την πυρκαγιά να απειλεί το σπίτι. Θολώνει το τοπίο γιατί περικυκλώνεται από τη φλόγα και από τον καπνό. Ενδεικτικό της επικινδυνότητας της κατάστασης, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες εκεί. Έτσι ακριβώς, και ακούμε και τις σιρήνες της πυροσβεστικής, των περιπολικών, τις μηχανές της αστυνομίας που προσπαθούν να απομακρύνουν κατοίκους. Φαντάζομαι όμως ότι από το συγκεκριμένο σημείο έχουν ήδη απομακρυνθεί, έχουν ήδη παρέμβει οι δυνάμεις των αρχών και έχουν απομακρύνει τους κατοίκους που ενδεχομένως ήταν μέσα. Γιατί αυτή τη στιγμή... Ναι, είναι... και τώρα αν έχω λίγο χρόνο, Αδαμαντία, να σου πω ότι ηχεί το 112 και να δω ένα μήνυμα του 112 και να δω τι ακριβώς λέει στους κατοίκους εδώ της περιοχής. Είναι δύσκολο να το ανοίξω ενώ είμαστε σε σύνδεση. Συνεχίζει να λέει... Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προλήψης Προστασίας, δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος Λαυρίου, απομακρυνθείτε μέσω Καμάριζας Λαυρίου προς Λαύριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Να επαναλάβουμε, γιατί ίσως είναι σημαντικό για τους κατοίκους της περιοχής. Ναι. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος Λαυρίου, απομακρυνθείτε μέσω Καμάριζας Λαυρίου προς Λαύριο. Αδαμαντία, είναι το τρίτο μήνυμα του 112 που ηχεί. Και βλέπετε ότι η φωτιά εδώ κινείται προς την κορυφογραμμή στη συγκεκριμένη πλαγιά που βρίσκεται απέναντί μας. Εκεί το σημείο αυτό βλέπω ότι έχει αρκετά πεύκα. Συνεχίζει να καίει η φωτιά στη συγκεκριμένη εστία. Είναι η μόνη, με συγχωρείτε, που μπορώ να δω από το συγκεκριμένο σημείο. Είναι η μόνη πυρκαγιά, η μόνη εστία φωτιάς που βλέπω από εδώ που βρίσκομαι. Δεν ξέρω τι γίνεται από την πίσω πλευρά του συγκεκριμένου λόφου. Ωστόσο, εδώ η κατάσταση είναι βελτιωμένη, αν μπορώ να κρίνω από την εικόνα που έχω μπροστά μου. Ωστόσο, υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση ανάμεσα μια εστία φωτιάς ανάμεσα σε σπίτια και εκεί προφανώς δίνεται η μεγάλη μάχη να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων. Είναι συνεχής οι ρήψεις νερού που κάνουν τα εναέρια μέσα. Είναι
τις περισσότερες φορές σωτήριες, όπως είδαμε νωρίτερα στην περιουσία, όταν η φωτιά πέρασε 100 μέτρα και πήγε στην απέναντι πλευρά του δρόμου και απείλησε ένα σπίτι, το οποίο τελικά σώθηκε. Και βλέπετε τώρα στο βάθος που φυσάει και απομακρύνεται ο καπνός προς την αντίθετη κατεύθυνση, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν ξέρω ποια είναι η δυνατότητα, τι δρόμος υπάρχει για να φτάσουν εκεί οι επίγειες δυνάμεις. Ωστόσο, είναι μια δύσκολη κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπω ένα ελικόπτερο, ένα Έριξον που πλησιάζει. Είναι πραγματικά ανακουφιστική η εικόνα ενός τέτοιου ελικοπτέρου να εμφανίζεται. Ανακουφιστική για εμάς, αλλά και σίγουρα για τους κατοίκους εδώ της περιοχής, καθώς οι ρήψεις νερού που κάνουν είναι στοχευμένες και φρενάρουν τη φωτιά μέχρι να δώσουν χρόνο στους πυροσβέστες να πλησιάσουν και να κατασβέσουν τις φλόγες. Αν καταλαβαίνω καλά, έκανε ρήψη νερού από την πίσω πλευρά της πλαγιάς. Δεν έχω εικόνα τι γίνεται από εκεί. Νομίζω από εκείνη την πλευρά είναι ο οικισμός Καμάριζα και ακούμε τώρα τις σιρήνες των οχημάτων, των περιπολικών, της αστυνομίας που κάνουν στη την παρουσία τους για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, εάν υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι της περιοχής. Αυτή είναι η κατάσταση και βλέπουμε μια νέα εστία φωτιάς αριστερά, χαμηλά στο δρόμο. Πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, πόσο γρήγορα επεκτείνεται και άλλη μία ακριβώς απέναντι. Είδαμε λίγο χρόνο, μέσα, λίγος αέρας οι να δοθεί και, από την και η φωτιά λένε ότι επεκτείνεται ανά πάσα στιγμή. Οι δυνάμεις με νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη, να το πούμε και αυτό, ενισχύονται οι δυνάμεις με νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Όσο συνεχίζουμε και βλέπουμε τις χαρακτηριστικές αυτές εικόνες της καταστροφής και της πυρκαγιάς που μένεται στο σημείο. Ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, βλέπουμε συνεχώς εστίες φωτιές να ξεπηδούν, ενώ νωρίτερα φαίνεται ότι είχε ελεγχθεί σε ένα κομμάτι τουλάχιστον από τις επίγειες δυνάμεις, από τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής. Είχαμε κάποιες αναζωπηρώσεις και στην πλαγιά εδώ και λίγο πιο πάνω κοντά στο δρόμο. Το δύσκολο κομμάτι είναι πάνω από τον απέναντι δρόμο, που υπάρχουν κάποια σπίτια και πεύκα όμως γύρω τους. Εκεί είναι πιο δύσκολη η κατάσταση. Μπορώ να δω κάποια οχήματα της πυροσβεστικής έχουν προσεγγίσει αρκετά κοντά. Είναι συνεχής οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα, κυρίως από ελικόπτερα αυτή τη στιγμή που κάνουν στοχευμένες ρήψεις νερού και πραγματικά περιορίζουν, σταματούν, φρενάρουν την εξέλιξη της φωτιάς μέχρι να δώσουν χρόνο στις πυροσβεστικές δυνάμεις να την σβήσουν εντελώς. Αυτή είναι η εικόνα από το σημείο που βρισκόμαστε εδώ. Φυσάει, βλέπω, φέρνει στάχτη προς το δικό μας σημείο. Αυτός είναι πάντα ο κίνδυνος. Αυτή η στάχτη έχει και κάφτρες και αυτή η κάφτρα, επειδή έχει πολύ καύσιμη ύλη, ξερά χόρτα, χαμηλή βλάστηση, ξερή, που να δημιουργήσει μια νέα εστία και η φωτιά να αρχίσει να επεκτείνεται ξανά ανεξέλεγκτη σε σημεία άκαυτα και να δημιουργήσει νέα προβλήματα στις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εμείς φτάσαμε εδώ πάρα πολύ σύντομα, στις 12:20:30, αν δεν κάνω λάθος, ήμασταν εδώ, Αδαμαντία. Βλέπαμε τη φωτιά στην Χαράδρα να βρίσκεται αρκετά μακριά από εμάς. Είδαμε βεβαίως δύο σπίτια να έχουν καεί από την εκδήλωση της φωτιάς, η οποία, όπως μας λένε κάτι και εδώ της περιοχής, ξεκίνησε, μετά άκουσαν μια έκρηξη κοντά σε έναν πυλώνα της ΔΕΗ και μετά να ξεκινάει η φωτιά, να επεκτείνεται γρήγορα δυτικά, στη συνέχεια να περνάει το δρόμο, να κατεβαίνει την Χαράδρα, να κατεβαίνει τη Χαράδρα και να απειλεί, να πλησιάζει. Ακούω τις αγωνιώδεις κραυγές των πυροσβεστών που φωνάζουν για νερό. Είναι πραγματικά υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έλεγα λοιπόν ότι κατέβηκε η φωτιά στη Χαράδρα. Πολύ γρήγορα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, πλησίασε, ανέβηκε πιο κοντά προς την πλευρά του οικισμού, πλάκα Κερατέας. Απείλησε τις αυλές, απείλησε σπίτια, πλησίασε πάρα πολύ κοντά. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά είδαμε τη φωτιά να πλησιάζει προς το μέρος μας. Είδαμε τη φωτιά να είναι έτοιμη να περάσει και αυτό το δρόμο και να είναι πάρα πολύ δύσκολη μετά, ακόμα πιο δύσκολο το έργο της. Άκουσαμε, δεν ξέρω αν πέρασε ο ήχος. Πέρασε μια ο ήχος. Έκρηξη αυτή τη στιγμή από την απέναντι πλευρά και βλέπετε μαύρους καπνούς αυτή τη στιγμή. Προφανώς στο συγκεκριμένο σημείο είναι εικόνες που βλέπουμε η φωτιά και η ανεξέλεγκτα. Είναι πάρα πολύ κοντά σε κάποια σπίτια. Βλέπετε στο βάθος, στο κάτω σπίτι, βλέπετε και ένα μηχάνημα έργου που προσπαθεί να κάνει αντιπυρητική ζώνη. Δεν ξέρω αν
είναι δυνατόν να το δούμε, να περάσει η εικόνα αυτή μέσα από την κάμερα του Δημήτρη Ζάιμη. Ωστόσο, βλέπω μηχανήματα έργου που προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Έχουν πλησιάσει αρκετά κοντά οχήματα της πυροσβεστικής. Προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά. Βλέπετε τώρα που έχει φύγει, που φυσάει ανάποδα την εικόνα από τα σπίτια. Δεν βλέπω κάποια από αυτά τα σπίτια να έχει καταστραφεί τουλάχιστον ολοσχερός. Ζημιές σίγουρα υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι ένα σημείο που πρέπει να ελεγχθεί γρήγορα. Οι πυροσβέστες ξέρουν καλύτερα από εμάς φυσικά. Γίνονται συνεχώς ρήψεις νερού. Συνεχώς πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής προσεγγίζουν το σημείο. Αλλά αυτό που λέγαμε νωρίτερα, πεζοπόρα τμήματα πλησιάζουν τη φωτιά. Λίγο σταματάει το νερό μέχρι να συντονιστούν. Η φωτιά συνεχίζει ακριβώς γιατί υπάρχει άκαυτο υλικό, ακριβώς γιατί φυσάει πάρα πολύ. Απέναντι είναι το μεγάλο πρόβλημα. Απέναντι από τον κεντρικό δρόμο του οικισμού Πλάκα Κερατέας είναι το μεγάλο πρόβλημα και το βλέπετε πόσο σε ελάχιστα λεπτά, επειδή μπήκε μέσα σε μια βλάστηση πυκνή από πεύκα, πόσο γρήγορα η φωτιά εξελίσσεται και πόσο συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Αυτή είναι η εικόνα από εδώ, Αδαμαντία. Βλέπεις πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, πόσο από την μια πλευρά λέμε ότι τα κατάφεραν, περιόρισαν τη φωτιά εδώ. Η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, ξεσπάει νέα εστία πυρκαγιάς, απειλεί περιουσίες, απειλεί δάσος. Είναι πραγματικά μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Δραματικές οι εικόνες, Γιώργο. Τα πεύκα αυτά έχουν αρπάξει, έχουν λαμπαδιάσει και δίπλα, όπως ανοίγει το πλάνο τώρα ο Δημήτρης Ζάιμης, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κατοικίες. Υπάρχουν κάποια οικήματα εκεί περιτριγυρισμένα από τις φλόγες και μέσα στους πυκνούς καπνούς. Οπότε η κατάσταση είναι ενδεικτικό ότι είναι δύσκολη όσο βλέπουμε και στο ένα σημείο την καμένη γη, την καμένη έκταση και στο άλλο σημείο ακόμη το άκαυτο, οπότε βρίσκει έδαφος η φωτιά να επεκταθεί. Έτσι ακριβώς, βρίσκει έδαφος να επεκταθεί. Το πεύκο όπως καταλαβαίνουμε είναι ένα δέντρο που καίγεται πάρα πολύ γρήγορα. Η φωτιά τρέχει ταχύτατα όταν υπάρχει αυτό το δέντρο. Και αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Το θετικό μέσα σε όλα αυτά, Αδαμαντία, και θα πρέπει να το πούμε, είναι ότι στο σημείο που βρισκόμαστε εδώ η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Θέλω να πω ότι δεν πλησιάζει τα σπίτια, δεν είναι εικόνες αυτές που βλέπαμε στο βασικό κορμό του συγκεκριμένου οικισμού δηλαδή. Δεν πλησιάζει, δεν απειλούνται αυτά τα σπίτια. Έχει ανέβει απέναντι στην πλαγιά που βλέπετε αυτή τη στιγμή, εκεί που υπάρχουν κάποια σπίτια. Νομίζω ότι εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις οι εθελοντές. Να σε βρούμε και στη συνέχεια, να συνδεθούμε και με την Μαρία Σιαμπάνου που επίσης βρίσκεται στην Κερατέα, με τις χαρακτηριστικές εικόνες. Μαρία. Υπάρχει εκνευρισμός από ό,τι καταλαβαίνουμε στην περιοχή. Έχει ζητηθεί η απομάκρυνση των κατοίκων από εκεί. Μαρία, δεν ξέρω αν μας ακούς. Βλέπουμε κατοίκους που βλέπουν τις οικίες. Τα μηνύματα. Βλέπουμε την κυρία εκνευρισμένη. Δυστυχώς, Μαρία, δεν μπορούμε να ακούσουμε καλά. Ένα αεροπλάνο! Το είπαμε! Και πάτε αεροπλάνο και σκάτε από κάτω στο νευροταφείο! Κάτι έχει το μικρόφωνο. Κάποια μπουκάλα, κάτι έσκασε. Το κλείσες. Πάμε. Ναι, υπήρχε μία έκρηξη, την ακούσαμε τουλάχιστον σύνδεση με τον Γιώργο κρατημένο. Μαρία, ο λόγος εσένα, αν μας ακούς. Η έκρηξη από τι νομίζετε ότι μπορεί να είναι? Είναι από μπουκάλα. Από αυτοκίνητο. Να το, μπήκε παιδιά, μπήκε στο σπίτι μου η φωτιά. Είμαστε εκεί γύρω-γύρω. Νέα ενεργά μέτωπα. Έτσι. Η φωτιά φεύγει εδώ πέρα το γαλάρι, έχει πάνω από 600 πρόβατα. Οι άνθρωποι θα καταστραφούν, θα καούν ζωντανά τα ζωντανά. Αν είναι δυνατόν. Ο κόσμος ζητάει εναέρια μέσα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εκνευρισμός γιατί συνεχώς βλέπουμε σπίτια να καίγονται. Δυνάμεις της αστυνομίας προσπαθούν να...
απομακρύνουν τον κόσμο. Βλέπουμε ενεργές εστίες. Ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός. Οπότε δεν μπορείτε να καταλάβετε και πόσο γρήγορα ξεφυσάει η φωτιά. Η φωτιά έχει μπει στα σπίτια. Οι άνθρωποι βλέπουν τις περιουσίες τους να καίγονται. Και είπαμε ο Μαρία ότι προφανώς και οι άνθρωποι εκεί βλέπουν την κατάσταση και ανησυχούν οι εταιρεώς. Είναι 12 τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στη συγκεκριμένη περιοχή αυτή την χρονική στιγμή. 8 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα. Η ενημέρωση που είχαμε χτύπησε από την αεροπορία Μαρία ότι ενισχύονται και τα εναέρια μέσα. Μας λες ότι υπήρχε νέο μήνυμα, είναι χαρακτηριστικές αυτές οι εικόνες και προφανώς να πούμε και αυτό. Η έκκληση από τις αρχές τους κατοίκους είναι να απομακρυνθούν, γιατί είδαμε την κυρία που μας είπε για τον συγγενή της που βρίσκεται εκεί κοντά στα σπίτια. Η έκκληση και η παρότρινση και η εντολή που έχει δοθεί είναι να φύγουν για την ασφάλειά τους, αυτό προέχει αυτή τη στιγμή, για να κάνουν και σωστά το έργο τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μαρία. Ζητάνε συνεχώς εναέρια μέσα. Ο αέρας είναι τόσο δυνατός που σπρώχνει τη φωτιά προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι φλόγες είναι πελώριες, έχουν μπει μέσα στα σπίτια. Είναι... Εγώ! Εμένα θες! Η φωτιά είναι μεγάλη. Ο αέρας είναι τόσο δυνατός και τόσο πυκνός ο καπνός που κι εμείς δυσκολευόμαστε να αναπνεύσουμε. Υπάρχουν πολλά ενεργά μέτωπα, πολλές δυνατές ενεργές εστίες. Τώρα βλέπουμε ένα πυροσβεστικό να ανεβαίνει προς τα πάνω, ένα όχημα να ανεβαίνει προς τα πάνω για να βοηθήσει και αυτό στην κατάσταση. Να και το αεροσκάφος αυτήν την ώρα επιχειρεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι καταλυτικός ο ρόλος των εναέριων μέσων. Είδαμε το αεροσκάφος αυτή την ώρα με και τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα με προσεκτικές και στοχευμένες ρήψεις στα σημεία. Μικρές μάχες που δίνονται. Βέβαια η απειλή παραμένει και βλέπουμε τις χαρακτηριστικές εικόνες με τον πυκνό καπνό, Μαρία, από την περιοχή. Μας είπες και εσύ, το ζεις, το βιώνεις από εκεί που βρίσκεσαι, ότι η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Ακριβώς, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Οι κάτοικοι έχουν σοκαριστεί με την δύναμη της φωτιάς, με την φωτιά η οποία καίει ανεξέλεγκτη. Ο Άγγελος ο Βόστος μας δείχνει συνεχώς εικόνες από τα σπίτια που φλέγονται. Υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα. Υπερνάνε και συνεχώς υδροφόρα οχήματα που δίνουν νερό στους πυροσβέστες. Υπάρχουν εθελοντές πυροσβέστες στην περιοχή. Έχουν μείνει κάποιοι κάτοικοι στα σπίτια παρά τα συνεχόμενα 112 μηνύματα που έχουν έρθει για εκένωση της περιοχής. Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι προσπαθούν να προστατέψουν τις περιουσίες τους, να κατασβήσουν τη φωτιά από την αυλή τους, από τις αυλές τους. Είναι κοντά στο νεκροταφείο, είμαστε δίπλα στο νεκροταφείο που βλέπουμε σπίτια να καίγονται, βλέπουμε συνεχώς εστίες, διαφορετικές εστίες σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Ο αέρας είναι τόσο δυνατός και ανεξέλεγκτος που δεν ξέρουμε προς τα πού θα πάει η φωτιά τα επόμενα λεπτά. Τα εναέρια προσπαθούν, περνάνε κάποια, κάνουν κάποιες λίγες ρήψεις. Ίσως βοηθάει τέτοιες ώρες, δύσκολες ώρες, το ότι βρίσκεται κοντά η θάλασσα και μπορούν να εφοδιαστούν, να εφοδιάζονται συνεχώς. Είναι δύσκολη κατάσταση, Μαρία. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Απέναντι από το νεκροταφείο ζητάνε οι κάτοικοι να ρίξουν νερό. Ναι, είναι συνεχείς οι εκκλήσεις. Επιχειρούν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν και τα εναέρια μέσα στην περιοχή. Ενισχύονται οι δυνάμεις, να πούμε. Κάνουν ό,τι μπορούν, ένα τιτάνιο έργο, υπεράνθρωπες προσπάθειες σε δύσκολες συνθήκες, με χαμηλές πτήσεις και με ρήψεις στοχευμένες, σε δυσμενείς συνθήκες και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Θα σε βρούμε, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στη σύνδεσή μας έχουμε την κυρία Βασιλική Καβαλάρη, αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής. Κυρία Καβαλάρη, είναι δύσκολη η κατάσταση. Χαίρετε. Και επικίνδυνη. Μάλιστα. Πείτε μας. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι μια επικίνδυνη φωτιά. Στην περιφέρεια Αττικής συνδράμουμε σε αυτή την κατάσταση από την πρώτη στιγμή. Οτιδήποτε μας έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που έχει την ευθύνη του συντονισμού των επιχειρήσεων στο πεδίο,
έχουμε ανταποκριθεί. Ανταποκριθήκαμε από την πρώτη στιγμή στο αίτημα της πυροσβεστικής και έχουμε διαθέσει 12 υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, ενώ είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε στην εκένωση της περιοχής εάν μας ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Είναι μια φωτιά δύσκολη από την άποψη ότι είναι διάσπαρτες οι εστίες και υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση από όλες τους αρμόδιους φορείς και τις αρχές. Θεωρούμε ότι χρειάζεται μεγάλη, να είμαστε όλοι σε επιφυλακή και σε εγρήγορση, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας και οι συμπολίτες να είναι προσεκτικοί επίσης και να ακολουθούν τις στάτης οδηγίες των αρμοδιών αρχών. Κυρία Καβαλάρη, ποιο είναι το στοίχημα? Να σας πω, βρίσκομαι εδώ. Τι μου είπατε? Ποιο είναι το στοίχημα? Βλέπουμε ότι σε κάποια σημεία υπάρχουν καταστροφές. Το στοίχημα για όλους μας είναι η προφύλαξη, η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, είναι της οποιασδήποτε μορφή ζωής, ζωικού και φυσικού βασιλείου και του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό είναι το στοίχημα για όλους μας ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει κίνδυνος για συγκεκριμένη περιοχή αυτή την ώρα? Κινείται προς κάπου συγκεκριμένα η φωτιά, περιμένετε είναι κάτι? Είναι κατοικημένες οι περιοχές γύρωθεν και γίνεται μεγάλος αγώνας από την πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και όλους. Επίσης, εγώ προσωπικά αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο έχει επικοινωνήσει με τους όμορους Δήμους, οι οποίοι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους συνδράμουν ομοίως. Κυρία Καβαλάρη, έχετε ενημέρωση για το πόσες καταστροφές έχουμε, έχουν γίνει κλήσεις σε εσάς? Έχω ενημέρωση ότι υπάρχουν ζημίες και καταστροφές. Δεν μπορώ να σας πω αριθμό αυτή τη στιγμή, θα ήταν επιπόλαιο εκ μέρους μου απλά. Είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αγωνίζονται όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, οι εθελοντές, όλοι μαζί για να ελεγχθεί. Μεγάλη κινητοποίηση, κυρία Καβαλάρη, καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ. Και στη σύνδεσή μας και πάλι η Μαρία Σιαμπάνου, τα πυροσβεστικά, Μαρία, στο σημείο. Οι κάτοικοι επίσης παρακολουθούν την εξελισσόμενη κατάσταση. Βλέπουν και οι ίδιοι το θέαμα με την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Δίνεται μία μάχη αυτή την ώρα. Δίνεται μεγάλη μάχη η Αδαμαντία. Καταλαβαίνετε ότι τα πυροσβεστικά προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν να φτάσουν σε όλες τις εστίες της φωτιάς. Υπάρχουν ωστόσο ταυτόχρονα πολλά ενεργά μέτωπα που δυσκολεύουν αυτές τις ενέργειες της πυροσβεστικής. Κάτοικοι βλέπουν τα σπίτια τους να καίγονται. Βρισκόμαστε στο νεκροταφείο της περιοχής όπου ήδη έχουν καεί σπίτια, έχει μπει φωτιά μέσα στα σπίτια. Συνεχώς υδροφόρα οχήματα προσπαθούν να εφοδιάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και να βοηθήσουν τους πυροσβέστες οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ο αέρας είναι τόσο δυνατός που είναι ανεξέλεγκτη η πορεία. Δεν ξέρω αν ακούτε και τον δυνατό αέρα. Είναι ανεξέλεγκτη η πορεία της φωτιάς. Υπάρχουν πολλές εστίες, πολλές ενεργές εστίες. Είναι και δύσκολο, αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Πριν από ένα ακριβώς λεπτό χτύπησε νέο 112 που ζητάει από όλους τους κατοίκους να απομακρυνθούν, να ακούσουν τις οδηγίες, να ακούσουν τις οδηγίες της αρχές. Καταλαβαίνετε ότι ο εκνευρισμός είναι μεγάλος. Οι κάτοικοι βλέπουν τα σπίτια τους να καίγονται. Οι περιουσίες με τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής έχουν πάρει φωτιά. Βρισκόμαστε στο νεκροταφείο της περιοχής. Συνεχώς βλέπουμε πυροσβέστες, πυροσβεστικά οχήματα. Δεν ξέρουμε αν πάνω στην περιοχή έχει περάσει στο σπίτι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να καίγεται. Έχουμε δει ένα πυροσβεστικό όχημα να περνάει. Είναι δυσπρόσιτη η περιοχή. Οι επίγειες δυνάμεις σίγουρα δυσκολεύονται, Μαρία, να φτάσουν σε κάποια σημεία. Καταλυτικός ο ρόλος των εναέριων μέσων είδαμε και στις οθόνες μας, αεροσκάφη και ελικόπτερα. 17 αυτήν την ώρα τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στην περιοχή της Κερατέας μετά από την ενίσχυση των δυνάμεων για την αντιμετώπιση της πύρινης αυτής κατάστασης που εκτιλήσεται Αδαμαντία, με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είναι τόσο δυνατός ο αέρας που προσπαθούν τα εναέρια μέσα να βοηθήσουν, αλλά είναι πάρα πολλές οι ενεργές εστίες και όσο και αν προσπαθούν να φτάσουν την εστία, ο αέρας πολλές φορές μπορεί να πάρει το νερό και να μην να κάνουν ακριβή ρήψη του νερού.
Ο αέρας, ξαναλέμε, είναι πάρα πολύ δυνατός, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Κάτι και εδώ πέρα της περιοχής αγωνιούν για να δουν τι θα γίνει με τις περιουσίες τους. Έχουμε δει ήδη σπίτια στην περιοχή να καίγονται. Ζητάνε συνεχώς κι άλλα ακόμα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Είναι πολλές οι ενεργές εστίες. Είναι πολλά τα σημεία που πρέπει οι εθελοντές και οι πυροσβέστες να πάνε και να κατασβήσουν. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες, είναι πυκνός ο καπνός, έχει καλύψει ουσιαστικά την περιοχή με φλόγες. Μαρία, βλέπουμε ζωντανή εικόνα από σένα, θα σε δούμε και στη συνέχεια.